ήταν σήμερα στο γήπεδό μας, νομίζω ότι μπλέξαμε για τα καλά σε περιπέτειες, παρότι είχαμε ξεκινήσει ως πρώτοι τα play-out. Δυστυχώς αυτό το bonus που είχαμε στην αρχή ίσως να μας δημιούργησε και μια πίεση στη διάρκεια αυτού του μίνι πρωταθλήματος και πλέον έχουμε βρεθεί να ξεκινάμε από το μηδέν. Απομένουν δύο αγωνιστικές και νομίζω ότι πρέπει η ομάδα μας να δείξει γιατί είχε βρεθεί πέμπτη στη διάρκεια του πρωταθλήματος, στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος. Είναι η ώρα τώρα να δείξουμε τον εγωισμό μας ως ποσοριστές και επειδή κάποιοι που βρίσκονται εδώ και είναι από την περιοχή ξέρουν ότι το τελευταίο διάστημα η ομάδα μας ασχολείται περισσότερο με άλλα πράγματα παρά με το αγωνιστικό κομμάτι. Θα κάνω μια μικρή παράκληση σε όλους. Ας έρθουν έστω για δύο αγωνιστικές κοντά όλοι στην ομάδα γιατί να ξέρουν κάτι. Ότι για να υπάρχει επόμενη μέρα πρέπει να έχουμε σώσει αυτή την παρτίδα. Αν δεν σώσουμε τώρα αυτή την ομάδα, δεν υπάρχει επόμενη μέρα. Και επειδή ακούω, εντάξει, νομίζω ότι είμαι τόσα χρόνια στην ομάδα και δικαιούμαι να πω ότι ελάτε όλοι κοντά στην Ένωση Ερμιονίδας, να σωθεί η Ένωση Ερμιονίδας και παιδιά από εκεί και πέρα ας κάνουν ό,τι θέλουν αυτοί που έχουν και τα καρπούζια και τα μαχαίρια. Εμείς δεν έχουμε τίποτα. Για το ματς θα δώσω συγχαρητήρια στον Ηρακλή Ψαχνών. Μπορεί να φαινόταν ότι είχαμε μια υπεροχή, αλλά έπαιξε καλύτερα ο Ηρακλής. Δικαιούταν την νίκη και όταν κάποιος παίζει καλύτερα, εγώ θέλω να κερδίζει. Αυτό ελπίζω να συμβεί στα επόμενα μάτς για μας. Να παίξουμε και καλύτερα και να πάρουμε αυτό που μας αξίζει να κερδίσουμε. Είμαστε καλή ομάδα και αρκετά εμείς οι ίδιοι έχουμε υποτιμήσει τον εαυτό μας. Δύο μάτς για μας είναι όλα τα λεφτά. Και πραγματικά πιστεύω ότι η Ένωση Ερμηνεύσης θα σωθεί. Αυτό, αν θέλετε κάτι. Η κατοχή ήταν σε εσάς. Κατά διαστήματα, εντάξει, όχι σε όλη τη διάρκεια, αλλά νομίζω στο πρώτο ημίχρονο κυρίως είχαμε μια κατοχή μπάλας. Στο δεύτερο ημίχρονο ο Ηρακλής Ψαχνών θεωρώ ότι κέρδιζε την μπάλα και έβγαινε με ωραίες πάσες, έβγαινε γρήγορα στην αντεπίθεση. Κάπως έτσι δεχτήκαμε τον γκολ, αν θυμάμαι καλά τώρα.